Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχουμε νέο κρούσμα συνακροάσεων, έτσι για να το πούμε κομψά, υποκλοπών δηλαδή, στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Έχουμε δυστυχώς το τέταρτο κατά σειρά κρούσμα συνακροάσεων υποκλοπών στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Φαίνεται το φαινόμενο έχει καταντήσει ενδημικό. Μάλιστα. Θυμάμαι το 16-17, είχαμε φαινόμενο, 19 επίσης. 20. Και το 20, και πάλι τώρα. Τι ακριβώς συνέβη? Περίπου με τους γνωστούς τρόπους που γίνονται οι παρεμβάσεις, συνακροάσεις, δηλαδή υποκλοπές. Καλούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και παράλληλα συνδέεται και άλλος ομιλητής, συνομιλητής. Κάποιο κέντρο δηλαδή καθοδηγεί τις γραμμές και τις βάζει σε συνακρόαση υποκλέπτοντας τις συνομιλίες. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά, είχε συμπέσει. Ποια ήταν γιατί έχουμε χαθεί τώρα, είπαμε 4-5. Πάνε 5 ολόκληρα χρόνια, ναι. 4 συνακροάσεις διαδοχικές. Είχε συμπέσει με την επίσκεψη Ομπάμα μία από αυτές? Ήταν και με τέτοια γεγονότα και ασφαλώς και τώρα δεν είναι άμυρο ότι εν ώψη του πολέμου που συνεχίζεται έχουμε τέτοια φαινόμενα παρακολουθήσεων. Και να ρωτήσω, κύριε Δημόπουλε, μιας και μετράμε πλέον μία εξαετία, πενταετία από τότε που είχαμε το πρώτο φαινόμενο, αυτές οι περίφημες ανεξάρτητες αρχές οι οποίες υπάρχουν, τι έχει γίνει, έχει διερευνηθεί το θέμα? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχει ξεκινήσει από το 2017 υποτίθεται η δικαστική έρευνα, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ουσιαστικά απαντήσει ακόμα. Τι ακριβώς έγινε, τι γίνεται? Γιατί ό,τι βλέπετε συνεχίζεται, και να μην σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα και μετά την αναγγελία μας, καταγγελία. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ που επί των ημερών του ξεκίνησαν αυτές οι παρακολουθήσεις το 2016-2017 και των διάφορων ανεξάρτητων αρχών, ΑΔΑΕ, που δήθεν διασφαλίζουν το απόρριτο των επικειών. Ποια διασφάλισε το απόρριτο? Καμιά διασφάλιση. Εδώ έχουν γίνει σωροτήρι. Οι πάντες παρακολουθούνται. Και ποιο είναι το τραγικό στην όλη υπόθεση? Ότι απαντώντας κατά καιρούς οι διάφορες αρχές, οι αρμόδιες αρχές και τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία, σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών μας στη Βουλή, θα έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν με απερίγραπτες, απαράδεκτες απαντήσεις. Το ένα Υπουργείο να λέει της ψηφιακής διακυβέρνησης ότι είναι καθήλυνα αρμόδιο. Το πιο αρμόδιο δηλαδή Υπουργείο για αυτά τα πράγματα. Το άλλο Υπουργείο να μας απαντάει ότι είναι μυστικές οι έρευνες και εμείς οι παθόντες δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Το τρίτο να μας λέει ότι δεν έχει τον αριθμό της δικογραφίας για να δει την υπόθεση που εκκρεμεί. Και όταν αποκαλύψαμε δημόσια τον αριθμό της δικογραφίας, δεν είχε τι να μας πει και περιμένουμε ακόμα απάντηση. Δηλαδή είναι τελικά κοροϊδία. Είναι τεράστιο το ζήτημα που έχει ανακύψει. Και ξέρετε κάτι, παρακολουθώντας και τις ετήσιες εκθέσεις της περιβόητης αρχής της διασφάλισης των επικοινωνιών, δεν βλέπουμε να γίνεται καμιά αναφορά σε αυτά τα τεράστια ζητήματα αυτών των συνακροάσεων των υποκλοπών. Αρκεί να σας πω ότι αναφέρονται στις άρσεις του απορρίτου που γίνονται και μιλώ για τα 18-19 στις εκθέσεις του 21, τις καινούργιες, όπου εμφανίζουν ότι γίνονται άρσεις χιλιάδων, να μην πω δεκάδων χιλιάδων, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι για 11.500-12.000 άρσεις τηλεφωνικών γραμμών, αλλά δεν είναι επί συγκεκριμένων προσώπων, αλλά αυτές είναι μαζικές χωρικές άρσεις, που σημαίνει ότι σε μια άρση, μια διάταξη δηλαδή του εισαγγελέου περιάρσης του απορρίτου, μπορεί να περιλαμβάνονται 10 τηλεφωνικές γραμμές. Αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος των συνακροάσεων, από έτσι, των υποκλοπών που έχουμε, των παρακολουθήσεων. Είναι διάτρητο το σύστημα. Και εδώ μιλάμε δηλαδή τώρα, όταν μιλούν για ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει τάχα μου το απόρριτο των επικοινωνιών, εδώ μιλάμε για ένα διάτρητο πράγμα δηλαδή. Ακριβώς, όχι μόνο διασφαλίζει, αλλά το αντίθετο ακριβώς. Και όταν εμείς στο παρελθόν θα έχετε παρακολουθήσει στον τύπο και στο ριζοσπάστα έχουμε δημοσίευση, έχουμε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα στις αρμόδιες αρχές και τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές και την ΑΔΑΕ. Με συγκεκριμένα ζητήματα που ζητούσαν απαντήσεις. Βάζαμε συγκεκριμένα θέματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους βάζαμε το ζήτημα στην αρχή της διασφάλισης του απορρίτου, αν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στους τηλεφωνικούς παρόχους, ΟΤΕ κλπ. Αν γίνεται έλεγχος σε όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα, συγκεκριμένα στα αρχεία πρόσβασης αυτά. Αν τον έλεγχο τον κάνει η ίδια η ΑΔΑΕ ή απλά ζητά στοιχεία από τους παρόχους και αυτοί ό,τι βαρεστούνται στέλνουν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχουν τέτοια ζητήματα που είναι αναπάντητα. Μετά και τη νέα αυτή σημερινή καταγγελία, η ΑΔΑΕ έχει κάνει κάποιο σχόλιο? Δεν με έχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ δεν έχω υπόψη μου να έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Να ρωτήσω, επειδή μέσα αυτό το διάστημα είχαμε και το εξαιρετικό
Μιλώ για αυτή την τρομπολογία που εισήχθη τον Μάρτη του 2021 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, που λέει ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση, λέει, να ενημερώνει τους πολίτες εάν έχουν παρακολουθηθεί, εφόσον αυτή η παρακολούθηση, λέει, έχει γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτό περιλαμβάνει και κόμματα. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει η ερμηνεία αυτής της διάταξης. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει. Καταλαβαίνετε μέχρι που μπορεί να φτάσει τι εννοούν. Όταν σας λέω γίνονται μαζικές χωρικές άρσεις, τι σημαίνει άρση? Μια διάταξη ενός αγγελέα, ενός προσώπου δηλαδή. Δίνει εντολή, δίνει διαταγή να έρθει το απόρριτο. Ναι. Για να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, όταν υπάρχει αυτή η νομική διάταξη, σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ. Δεν ανακαλύπτονται απλά τίποτα. Αν εγώ παρακολουθούμε λοιπόν σήμερα και το διαπιστώσω και πάω στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη με κεφαλαία γράμματα αρχή, αυτή θα μου απαντήσει: δεν έχουμε να σας απαντήσουμε τίποτα, ούτε να σας πληροφορήσουμε τίποτα, διότι παρακολουθήστε νομίμως για λόγους εθνικής ασφαλείας. Έτσι ακριβώς θα σας πούνε, νόμιμη παρακολούθηση για λόγους ασφαλείας. Αυτό δημοκρατία δεν το λένε? Ακριβώς. Μάλιστα. Και είναι το ζήτημα ότι έχουν γίνει τέτοιες συγκεκριμένες καταγγελίες και στο παρελθόν είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα κλήσεων από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, που έφτασαν μέχρι το τηλεφωνικό κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, ήρθαν από σταθερές γραμμές σε σταθερά τηλέφωνα, που ήταν εύκολο να γίνει η αποκάλυψη των υπόπτων, των ενόχων, αυτών που κρύβονται πίσω, και που μέχρι σήμερα υποτίθεται έχει ζητηθεί δικαστική συνδρομή. 5 χρόνια μιλάμε τώρα. Των δικαστικών αρχών και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για θάψιμο, για χοντρό θάψιμο της υπόθεσης. Αυτές είναι οι αρχές. Αυτό είναι το σύστημα των παρακολουθήσεων. Και εδώ πρέπει να το πούμε καθαρά, για να μην έχει ψευδεστήσεις ο κόσμος. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη στις κρατικές αρχές, στην κυβέρνηση, και ότι μόνο ο λαός με τη δική του οργανωμένη πάλι μπορεί να προασπίσει τα δικαιώματά του και τις ελευθερίες του. Να γίνει κατανοητό από το λαό. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κι εγώ.